Σοκάρουν οι μαρτυρίε των γειτόνων τη Ελένη Καριολάκη, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή τη στο σόου Ελλάδα έχει ταλέντο και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγε μέρε. Η Ελένη Καριολάκη, που πήρε μέρο στο Ελλάδα έχει ταλέντο, ζούσε κάτω από εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε, με την κηδεία τη να γίνεται την προηγούμενη Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου. Ο σύζυγός της συνδετριμμένος αναφέρει «Ξαφνικά έφυγε, μαύρεσε και έφυγε. Έχασα την κοπελάρα μου. Ήμασταν μαζί 7 έως 8 χρόνια, όλο ο κόσμο την ξέρει. Η κηδεία τη έγινε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Το σπίτι είναι μαύρο, δεν το βλέπει. Αυτή μου το έκαμε έτσι, ούτε καθάριζε καθόλου. Μόνο πάνω στο κρεβάτι ήταν. Εγώ είμαι συνταξιούχο. Με βοηθάει η γειτονιά. Αν υπάρχει παράδεισο, είναι αυτή. Τα όσα ανέφεραν γείτονε σοκάρουν. Ήταν γειτόνισσα, αλλά δεν έλεγε καλημέρα με κανέναν. Τα σκυλιά τα είχε μέσα κλειδωμένα. Πρέπει να ήρθε η αδελφή του κύριου Μανώλη και μπήκε μέσα και του πήρε χαμπάρι. Είχε αρχίσει και μαύριζε, εγώ δεν πήγα να δω. Τα δαχτυλά τη ήταν λίγο δαγκωμένα. Τώρα από τι ήταν δαγκωμένα, τώρα από τι. Μήπω τα σκυλιά ήταν ατάιστα και τη δάγκωσαν τα χέρια, δεν ξέρω. Ένα άλλο γείτονα τόνισε. Εγώ έκανα την καταγγελία για τα σκυλιά. Δεν μπορεί να τα συντηρήσει. Ήταν ατάιστα. Κάνουν τις ακαθαρσίες τους μέσα στο σπίτι, δεν τρώνε. Ενημέρωσα την φιλοζωική. Αρχικά είχε ενημερωθεί με λάθος στοιχεία. Εμείς ενημερωθήκαμε για πέντε μέρες πως ήταν νεκρή. Είχε προβλήματα με τη γειτόνια, με το παραμικρό καλούσε την αστυνομία, είπε από την άλλη γειτονάς της.